Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί ένα συμπολίτη μας, ο οποίος ταξιδεύει σε πολύ απομακρυσμένα σημεία για να βιντεοσκοπήσει ή να κάνει κάποιες καταδύσεις. Σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος ο Δημητρίου, ένας καλός φίλος, ένας συμπολίτης εδώ από τον Ναύπλιο. Χρόνια, θα έλεγα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια φίλοι είμαστε? Πάνω από τα 30 στα μέσα μετράω. Νίκο, τι σε έκανε να ταξιδέψεις 2 και 3 φορές το χρόνο τόσο μακριά για να κάνεις αυτές τις βιντεοσκοπήσεις, να γίνεις με λίγα λόγια ο άνθρωπος του βυθού? Βασικά η αγάπη για τη θάλασσα. Έτσι, μερακή είναι ένα χόμπι το οποίο μου ταιριάζει περισσότερο. Από ποια ηλικία δηλαδή μπήκε στη θάλασσα? Όταν μιλάς από ποια ηλικία εννοείς, καταδυτικά ή... Όχι, από κάπου ξεκίνησες. Πώς μπήκες στη θάλασσα, πώς σου ήρθε η ιδέα να μπορέσεις να κάνεις αυτά τα ταξίδια, να σ' αρέσει η θάλασσα? Κοίταξε, βασικά μου άρεσε πολύ ο βυθός. Έκανα ελεύθερη κατάδυση κάποια χρόνια έτσι πριν. Κάποιος φίλος με έβαλε σε μια σχολή αυτοδυτών, η οποία μπορώ να πω ίσως ήταν και η αρχή της όλης αυτής, τέλος πάντων, ιστορίας που ξεκίνησε με τα καταδυτικά ταξίδια, βιντεοσκοπήσεις και τα λοιπά. Γιατί αυτός ο οποίος είχε τη σχολή ήταν κατηδίαν και αυτός έτσι λάτρης των εξερευνήσεων, των μακρινών εξερευνήσεων βυθών. Σίγουρα και... τα πλάνα που βλέπουμε δεν έχουν να κάνουν με κάποιο δορυφορικό κανάλι, National Geographic και έτσι. Έχουν να κάνουν με πλάνα τα οποία τα έχεις βιντεοσκοπήσει εσύ. Τι σε έκανε να... Μα αυτή είναι η ουσία. Να βρεις αυτή την κάμερα. Τι είδους κάμερα έχεις πάρει? Μια απλή Sony, η οποία είναι προστατευμένη από ένα hatch. Πολύ καλή εικόνα πάντως. Είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια, όσες λήψεις είναι μέχρι τα 20 μέτρα, επειδή περνάνε οι ακτίνες του ηλίου και είναι τα χρώματα καθαρά, είναι και πιο ζωντανές, είναι πιο ωραίες. Όπου υπάρχει μπλε είναι πάνω από 30-40 μέτρα, όπου δεν περνάνε οι ακτίνες του ηλίου εκεί και τα πάντα μπλεβίζουν. Οι φωτογραφίες βέβαια είναι, νομίζω, πιο καθαρές, πιο ζωντανές. Πώς μπορεί να δει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στη θάλασσα, πώς μπορεί να δει τον κόσμο? Πώς μπορεί να δει τον κόσμο του βυθού, εννοείς? Τον κόσμο του βυθού. Τον κόσμο τον απ' έξω τον βλέπουμε καθημερινά. Καταρχήν, όποιος αγαπάει το βυθό και ασχολείται με τις καταδύσεις, δεν νομίζω να έχει λόγια να περιγράψει αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί κάτω. Είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι ένα άλλο βίωμα. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή δεν περιγράφεται. Αν οι εικόνες, ας πούμε, και οι φωτογραφίες δείχνουν κάτι από αυτό που υπάρχει εκεί, είναι πολύ λίγο έτσι. Ο στόχος είναι να ασχοληθείς επαγγελματικά, να δημιουργήσεις ντοκιμαντέρ ή το κάνεις απλά? Όχι, απλά χόμπι. Από χόμπι. Επαγγελματικά όχι. Από χόμπι. Παρότι έχω δώσει υλικό έτσι σε κανένα δύο ταξίδια, έχω συναντηθεί με κάποιους οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά και έχω δώσει κάποιο υλικό δικό μου. Ξέρεις πώς ανταλλάσσουμε υλικό όταν κάποιοι δίτες, τέλος πάντων, καταδύονται μαζί και ο ένας δίνει το υλικό του στον άλλον. Το σημαντικότερο είναι ότι από αυτές τις καταδύσεις βγαίνει και το επικίνδυνο, θα έλεγα, σε αυτό το χόμπι που διάλεξες. Ναι. Συναντάς καρχαρίες, συναντάς τόσα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις στο 1-1,5 μέτρο δίπλα από τις καρχαρίες? Νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό. Κοίταξε, ο καρχαρίας είναι ένα παρεξηγημένο. Εμείς τον έχουμε ταυτίσει με τον, τέλος πάντων, δολοφόνο Καρχαρία, επηρεασμένη και από τα σαγόνια του Καρχαρία, ταινία που είχε γυριστεί λίγο πριν. Γιατί δηλαδή χρόνια. Ο Καρχαρίας δεν είναι δολοφόνος? Όχι, ο Καρχαρίας δεν είναι δολοφόνος. Το πιο δολοφονικό ζώο στη γη είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που σκοτώνει από ευχαρίστηση. Ο Καρχαρίας κυνηγά για να φάει. Σκοτώνει μόνο για να ζήσει, για να φάει. Και φυσικά δεν επιτίθεται και ιδιαίτερα σε ανθρώπους. Έτσι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο υφίσταται. Ακολουθούν δηλαδή οι Καρχαρίες την ίδια λογική? Όλοι έχουν μία λογική? Κοίταξε, είναι κάποια είδη καρχαριών οι οποίοι έτσι έχουν μία επικινδυνότητα παραπάνω από τους άλλους. Η πλειοψηφία δεν επιτίθεται. Ο καρχαρίας φοβάται και σέβεται τον άνθρωπο. Κάποια είδη τα οποία εξαιρούνται, ας πούμε όπως ο μεγάλος λευκός, ο οποίος αυτός επιτίθεται σε ανθρώπους μόνο όταν παρεξηγήσει αυτό που βλέπει. Περνώντας το για φώκια, ξέρω εγώ, ή για κάτι το οποίο θέλει να το δοκιμάσει. Και φυσικά έχει βγει να κυνηγήσει να φάει, έτσι.
Αλλά δεύτερη φορά ο καρχαρίας δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Άμα γλιτώσει δηλαδή από το πρώτο δάγκωμα του λευκού, νομίζω όλοι επιζούν. Γι' αυτό και οι θάνατοι από λευκούς είναι λίγοι. Πιο πολλοί έχουν μείνει, ας πούμε, κομμένα χέρια, πόδια. Γιατί όταν δεν δει ενδιαφέρον, δεν είναι αυτό δηλαδή που θέλει να φάει, ο καρχαρίας φεύγει. Για τι βάθος μιλάμε τώρα ότι κατεβαίνεις? Τα βάθη που κατεβαίνεις ποια είναι? Κοίταξε, μια-δυο φορές έχω κατέβει 50-60 μέτρα σε ναυαγιοκατάδυση. Αυτό ήταν στη ανοιχτά της Ερυθράς Θάλασσας, σε δύο ύφαλους, Brother Island λέγονταν, οι οποίοι δεν υπήρχε στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν υπήρχε φάρος σήμανση, με αποτέλεσμα ό,τι καράβι περνούσε από εκεί έπεφτε πάνω. Οπότε είχε δημιουργηθεί στο βυθό ένα μουσείο, ας πούμε, έτσι. Υπήρχαν γερμανικά καταδρομικά, υπήρχαν τα οποία ήταν γεμάτο θωρακισμένα, τάγκς, μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, και υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον καταδυτικό. Βέβαια, μόνο σε συγκεκριμένο σημείο. Αν κατέβεις κάτω από 30 μέτρα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τα πάντα είναι μπλε, δεν υπάρχει έτσι ζωή, δεν υπάρχει βιοποικιλία, ομορφιά, ας πούμε. Τα πάντα, όλα είναι μέχρι τα 20 μέτρα. Όσον αφορά όμως τους καρχαρίες, μας λες ότι δεν είναι επικίνδυνοι, δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Ναι. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να τους φοβούμαστε. Κοίταξε, πρέπει να χαιρόμαστε όταν τους βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, σωστά, και να λέμε και σπινάκια. Ένας καρχαρίας, εγώ. Λοιπόν, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι έτσι. Όταν πηγαίνεις στο βυθό, ναι, είσαι στο χώρο του, είσαι φιλοξενούμενος, πρέπει να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Μην αγγίζεις, μην ταράσεις τα νερά, μην δημιουργείς απειλή, μην τον ενοχλείς. Αυτός θα γυρίζει γύρω-γύρω σου, γύρω από σένα, θα σε περιεργάζεται. Κάποια στιγμή θα φύγει, θα συνεχίζει να γυρνάει. Πρέπει να τηρήσεις κάποιους κανόνες ασφαλείας. Αν δεν δείξεις απειλή, δεν θα ενοχληθείς από κανέναν. Βέβαια, αυτό που λένε ότι, ξέρω εγώ, ο καρχαρίας θα επιτεθεί πότε? Θα επιτεθεί από κάτω, όταν είσαι στην επιφάνεια, γιατί θα σε περάσει για εύκολη ηλία. Δεν θα σε αντιμετωπίζει επίσης όρις, θα νιώσει ανωτερότητα και κάποια στιγμή θα έρθει και θα σε αρπάξει, αν πεινάει έτσι και αν έχει ξεπεράσει και τους φόβους του. Για σου είπα, ο καρχαρίας σέβεται και φοβάται τον άνθρωπο. Τι σου έχει έτσι προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον μέσα στο βυθό? Τι μου αρέσει, πέρα από τις καρχαρίες, έτσι, καρχαρίες, εντάξει, καρχαρίες. Λέμε καρχαρίες. Ο βυθός δεν είναι μόνο καρχαρίες. Άμα δεις από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που σου έχω φέρει, έχω 50 καρχαρίες και 1000 άλλα είδη. Κάποια στιγμή έτσι καταντάει και ρουτίνα να τραβά συνέχεια καρχαρίες. Λοιπόν, και αν πρόσεξες σε κάποιες φωτογραφίες, έχω τραβήξει μία γαρίδα, έτσι, όχι, συγγνώμη, ένα στακό, και ακριβώς δίπλα του κοιμούνται δύο καρχαρίες τεράστιοι. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτούς. Ο καρχαρίας είναι ένα και το αυτό. We'll be right back.
η ποικιλία, η βιοποικιλία, η ομορφιά δηλαδή στο βυθό είναι χιλιάδες άλλα είδη. Από αστακοί, καραβίδες, μάντα, σαλάχια, μπαρακούντα, τα τεράστια μάντα που φτάνουν 7 μέτρα άνοιγμα από πτερυγίων, 1,5 τόνο περίπου ζυγίζουν, δηλαδή υπάρχουν ψάρια που σε γεμίζουν δέος, έτσι, τα Ναπολεόν που είναι σαν αυτοκίνητα. Υπάρχουν, δηλαδή να λέγαμε ότι υπάρχουν ψάρια πιο επικίνδυνα από ότι μπορεί να είναι ο καρχαρίας. Κοίταξε, κίνδυνοι υπάρχουν πάρα πολλοί, έτσι. Σε κάθε καταδυτικό προορισμό που πηγαίνουμε γίνεται σεμινάριο λίγο πριν την κατάδυση. Γιατί το ζωικό βασίλειο που υπάρχει κάτω είναι άγνωστο στους περισσότερους από εμάς. Μπορεί να αγγίξεις ένα κοράλι και να δηλητηριαστείς. Μπορεί να σε χτυπήσει μια μέδουσα, ας πούμε, και να πεθάνεις. Γιατί σε όλες τις θάλασσες δεν υπάρχει το ίδιο ψάρι ή τα ίδια πράγματα? Σίγουρα, δεν βλέπεις, ναι, σίγουρα. Ή κάπου βλέπεις κάτι σίγουρα, άλλο. Σίγουρα, ναι. Ο καιρός είναι απέραντος και όπου θέλει ο καθένας πηγαίνει. Έτσι, το βασίλειο μετακινείται συνεχώς. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε κάποιες περιοχές κάποια είδη είναι περισσότερο, περισσότερα. Έτσι, βέβαια. Πώς γίνεται τώρα, το πρώτο σου ξεκίνημα, η πρώτη σου βουτιά που ασχολήθηκες, θα έλεγα, αέρας τεχνικά, σαν επαγγελματίας. Ναι. Πώς μπήκες σε αυτό το χώρο? Σου είπα, αγάπη μου για τη θάλασσα, το μεράκι της κατάδυσης. Αγάπη σου για τη θάλασσα δεν είναι να πάρεις ένα αεροπλάνο να φτάσει τόσο μακριά. Όχι. Κοίτα, και να πάει να βουτήξει με του καρχαρίες. Εννοείς οργανωτικά δηλαδή. Οργανωτικά στο μυαλό σου, πώς το είδες δηλαδή? Τρελάθηκε στα καλά καθούμενα, λες θα πάω εγώ στου καρχαρίες? Κάτι είχε δει? Όχι, όχι, όχι. Παρακολουθούσα, βίντεο, κοίταξε, παρακολουθούσα υλικό και έτσι από βίντεο και από τηλεόραση. Μπήκα στο ίντερνετ, είδα καταδυτικούς προορισμούς. Ναι. Διάλεξα κάποια σαφάρι τα οποία μου ταιριάζαν. Σε ψάρωσες λοιπόν, μόλις μπήκε στο ίντερνετ, λες εδώ πέρα μα παίρνει. Ναι, πώς αλλιώς, πώς θα πας? Συντονίστηκες, διάβασες καλά το πράγμα. Έφτασε η στιγμή. Έστειλα ένα email τέλος πάντων, ναι, σε μια. Σου έβαλες κάποια, πήρες κάποια συγκεκριμένη στολή μαζί σου ή στολή βρήκες? Είχα αγοράσει εξοπλισμό από εδώ. Από εδώ. Το μόνο που δεν παίρνεις μαζί λόγω βάρους, ας πούμε, είναι τα βαράκια σου στο αεροπλάνο. Και τη φιάλη την οποία στη δίνουν στο σκάφος. Βέβαια, φιάλη πάντα σίγουρα θα στη δίνουν στο σκάφος, γιατί ναι, υπάρχει και μηχάνημα συμπίεση από συμπίεση, έτσι. Και έφτασες εκεί, υπάρχει ένα σκάφος λοιπόν, το οποίο τι ακριβώς κάνει αυτό το σκάφος? Ανάλογα. Κάνει τον κόσμο, είναι γκρουπάκια? Κοίταξε, ανάλογα που θα πας, ανάλογα που θα πας, ανάλογα που θα πας, σε παίρνει το σκάφος. Συνήθως όλα τα καταδυτικά σαφάρια είναι μεσοπέλαγα. Δεν υπάρχει δηλαδή καταδυτικό σαφάρι να φεύγει το πρωί το σκάφος από την παραλία, να πηγαίνεις να βουτάς και να σε γυρίζεις το βράδυ στο ξενοδοχείο. Επί 12-15 μέρες είσαι μέσα στο κέντρο του ωκεανού, σε υφάλους, έτσι. Και ανάλογα την περιοχή. Αυτά τα πλάνα από ποια περιοχή είναι? Είναι διάφορα. Είναι από Ερυθρά Θάλασσα, είναι από Καραϊβική, είναι από Μαδαγασκάρη, Ινδονησία.